Συνεχώς συλλέγουμε απροσδόκητες ειδήσεις από το μακρινό διάστημα. Όπως οι γεωλόγοι σκάβουν ολοένα βαθύτερα στη γη, ανακαλύπτοντας παλαιότερα πολυθώματα, ευρήματα αρχαιότερων εποχών, έτσι και οι αστρονόμοι ανασκάπτουν όλο βαθύτερα προς την αρχή του χρόνου, ψάχνοντας για φως από αμυδρότερα και άρα πιο απόμακρα αντικείμενα. Το Hubble ξεκίνησε ένα νέο πεδίο που θα μπορούσε να ονομαστεί αστροαρχαιολογία γύρω στα Χριστούγεννα του 1995. Η σκόπευση του πιο προηγμένου τηλεσκοπίου στο ίδιο τμήμα του ουρανού για 10 συνεχόμενες ημέρες μοιάζει παράξενη. Αυτό σκέφτηκαν και πολλοί αστρονόμοι όταν το δοκίμασαν για πρώτη φορά προς το τέλος του 1995. Οι παρατηρήσεις βαθέως πεδίου είναι εικόνες μεγάλου χρόνου έκθεσης μιας συγκεκριμένης περιοχής του ουρανού. Σκοπό έχουν να αποκαλύψουν αμυδρά αντικείμενα, συλλέγοντας το δυνατόν περισσότερο φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσο βαθύτερα φτάνει μια παρατήρηση, τόσο πιο αμυδρά αντικείμενα γίνονται ορατά. Τα ουράνια αντικείμενα δείχνουν αμυδρά, είτε γιατί η φυσική τους λαμπρότητα είναι μικρή, είτε επειδή η απόστασή τους είναι μεγάλη. When this experiment was first proposed, an experiment consisting of staring at the same patch of the sky for weeks, nobody really knew whether it would have led to interesting scientific results. But when we first saw the images, the result was astonishing. We could see more than 3,000 galaxies in this small field. Οι χιλιάδες των γαλαξιών που παρατηρήθηκαν στο πρώτο βαθύ πεδίο βρίσκονταν σε διάφορα στάδια εξέλιξης και ήταν απλωμένοι κατά μήκος ενός διαδρόμου μήκους δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Αυτό επέτρεψε στους αστρονόμους να μελετήσουν την εξέλιξη αυτών των αντικειμένων στο χρόνο, βλέποντας διάφορους γαλαξίες σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Η παρατηρούμενη περιοχή του ουρανού στην Μεγάλη Άρκτο επελέγει προσεκτικά να είναι όσο το δυνατόν πιο άδεια, ώστε το Hubble να παρατηρήσει όσο πιο μακριά μπορούσε πέρα από τα άστρα του γαλαξία μας και τους γειτονικούς μας γαλαξίες. Μετά την πρώτη παρατήρηση βαθέως πεδίου, άλλη μία έκθεση μεγάλου χρόνου ελήφθη στο νότιο ουρανό. Μαζί, οι δύο παρατηρήσεις βαθέως πεδίου προσέφεραν στους αστρονόμους ένα μικρό οπτικό παράθυρο προς το αρχαίο σύμπαν για πρώτη φορά. Μερικά από τα αντικείμενα στις εικόνες αυτές ήταν τόσο αμυδρά, ώστε η εμφάνισή τους να ισοδυναμεί με το να διακρίνει κάποιος από τη Γη έναν φακό στη σελήνη. And we could definitely tell that the Hubble Deep Field has opened a new era in observational cosmology, transforming our view of the distant universe. Οι εικόνες βαθέως πεδίου του Hubble έφεραν πραγματική επανάσταση στη σύγχρονη αστρονομία. Μετά το πρώτο βαθύ πεδίο, σχεδόν όλα τα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια στράφηκαν στην ίδια περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μερικά πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία μεταξύ οργάνων διαφορετικού μεγέθους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές ευαισθησίες σε διάφορα μήκη κύματος. Για πρώτη φορά είχαμε μια καθαρή εικόνα του ρυθμού σχηματισμού των άστρων στο σύμπαν. Απροσδόκητα, φάνηκε ότι ο ρυθμός δημιουργίας των άστρων κορυφώθηκε σε λίγα δισεκατομμύρια χρόνια από τη δημιουργία του σύμπαντος. Τότε δημιουργούνταν 10 φορές περισσότερα άστρα από ό,τι σήμερα. Αφότου ξεκίνησαν να ανακαλύπτουν τους πιο μακρινούς γαλαξίες που είχαν ποτέ ανακαλυφθεί, οι αστρονόμοι του Hubble προσπάθησαν να πάνε ακόμη πιο πίσω στο χρόνο. Το 2003 και το 2004, το Hubble πήρε τις πιο μακρινές του λήψεις, το εξαιρετικά βαθύ πεδίο. Σε μία έκθεση 28 ημερών, έφτασε ακόμη μακρύτερα από το βόρειο και το νότιο βαθύ πεδίο σε μία περιοχή πέρα από οποιαδήποτε ανάλογη προηγούμενη λήψη, είτε από επίγεια είτε από διαστημικά τηλεσκόπια. Το εξαιρετικά βαθύ πεδίο του Hubble αποκάλυψε τους πρώτους γαλαξίες που προέκυψαν μετά τα αποκαλούμενα σκοτεινά χρόνια, λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη, όταν τα πρώτα άστρα αναθέρμαναν το παγωμένο και σκοτεινό σύμπαν. Αμέσως μετά την μεγάλη έκρηξη στο νεογέννητο και ταχύτατα διαστελόμενο σύμπαν, πριν από την εποχή των άστρων και των γαλαξιών, η κατανομή της ύλης ήταν αρκετά ομοιογενής. Με την πάροδο του χρόνου, η βασίλισσα των δυνάμεων, η βαρύτητα, άρχισε να δρά. Αργά, αλλά σταθερά.
κάτω από την επίδραση της βαρύτητας από την μυστηριώδη σκοτεινή ύλη, μικρές συγκεντρώσεις κανονικής ύλης άρχισαν να συνενώνονται σε περιοχές όπου η πυκνότητα ήταν λίγο πάνω από τη μέση. Χωρίς άστρα να φωτίζουν το διάστημα, το σύμπαν διένυε μια σκοτεινή περίοδο. Εκεί που η πυκνότητα των συγκεντρώσεων έγινε μεγαλύτερη, ακόμη περισσότερη ύλη άρχισε να έλκεται και ξεκίνησε ο ανταγωνισμός μεταξύ της διαστολής του χώρου και της βαρύτητας. Όπου η βαρύτητα νικούσε, οι περιοχές σταμάτησαν να διαστέλλονται και άρχισαν να καταραίουν στον εαυτό τους. Και έτσι γεννήθηκαν τα πρώτα άστρα και οι πρώτοι γαλαξίες. Εκεί που η συγκέντρωση ύλης ήταν η μέγιστη, στις τομές μεταξύ των μεγάλων ιστόμορφων σχηματισμών ύλης, οι μεγαλύτεροι γνωστοί σχηματισμοί άρχισαν να δημιουργούνται. Ήσαν τα σμήνη των γαλαξιών. Οι εικόνες βαθαίως πεδίου βρίθουν από γαλαξίες σε ποικιλία μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων. Οι αστρονόμοι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μελετήσουν τα πολυπίκυλα σχήματα των γαλαξιών στις εικόνες αυτές, για να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκαν και πώς εξελίχθηκαν από την μεγάλη έκρηξη. Σε πλήρη αντίθεση με την πλούσια σωδιά σε κλασικούς πυροειδείς και ελλειπτικούς γαλαξίες, βρίσκεται μια ομάδα ιδιόμορφων γαλαξιών διάσπαρτων στις εικόνες. Μερικοί μοιάζουν σαν οδοντογλυφίδες και άλλοι σαν κρίκοι μιας αλυσίδας. Μερικοί φαίνεται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα παράξενα σχήματά τους απέχουν πολύ από τους μεγαλειώδεις σπυροειδείς και ελλειπτικούς γαλαξίες που γνωρίζαμε ως σήμερα. Αυτοί οι ιδιόμορφοι γαλαξίες καταγράφουν μια περίοδο όπου το σύμπαν ήταν περισσότερο χαοτικό, όταν η τάξη και η δομή είχαν μόλις εμφανιστεί.